Χθες είχαμε την έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών του Δήμου Ηρακλείου για την επικίνδυνη και οριακή κατάσταση που βρίσκεται η σχολική στέγη στο Ηράκλειο, αλλά και για το επικείμενο νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και τις αλλαγές που θα φέρει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Εγώ θα μείνω στο κομμάτι της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για την επικίνδυνη και οριακή κατάσταση στην οποία βρίσκεται η σχολική στέγη στο Δήμο Ηρακλείου. Θα καλημερίσω τον Πρόεδρο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών Δήμου Ηρακλείου, κύριο Δημήτρη Δουλουφάκη. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα, κυρία Δουλγεράκη, τι κάνετε κι εσείς? Καλά, μια χαρά, σας ευχαριστώ. Καλά να είστε. Δώστε μας λοιπόν λίγο το δικό σας το στίγμα από τη χθεσινή έκτακτη Γενική Συνέλευση και προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε και με τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Αντώνη Περισσινά, και ελπίζω να τα καταφέρουμε. Ωραία. Λοιπόν, καλέσαμε τους γονείς, τα μέλη μας δηλαδή, σε μια έκτακτη Γενική Συνέλευση, ώστε να προσπαθήσουμε να επικαιροποιήσουμε λίγο τα προβλήματα που υπάρχουν στη σχολική στήση του Ηράκλειου, τα οξυμένα προβλήματα. Από το 2022 δεν είχαμε κάνει κάποια ανάλογη εκδήλωση. Το 2022 είχαμε κάνει δύο ημερίδες. Μία ημερίδα μόνο και μία. Να σας πω κάτι, κύριε Δουλουφάκη, μισό λεπτό, να διευκρινίσω κάτι ή να με βοηθήσετε να το πω καλύτερα σε κάτι. Ναι. Γίνονται διακοπές συχνές την ώρα που μας μιλάτε. Αν είσαστε σε σταθερό τηλέφωνο ασύρματο, πηγαίνετε πιο κοντά στη βάση. Εάν είσαστε σε κινητό, βρείτε ένα τρόπο που να υπάρχει σήμα. Ναι, αν έχει. Όχι, είναι σταθερό, δεν έχω κάποιο. Ναι, έτσι για να μπορούμε τον κόσμο να μην τον ταλαιπωρούμε. Ναι, συγγνώμη, ναι, αλλά λοιπόν, έχουμε ξαναμιλήσει και άλλες φορές από αυτό το τηλέφωνο, αλλά δεν πειράζει, πάμε. Το διαδικαστικό το λύσαμε. Πάμε παρακάτω στην ουσία. Ωραία. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι από το 2022 που είχαμε κάνει τις δύο αυτές εκδηλώσεις ως Ένωση Γονέων που αφορούσε το στεγαστικό, το πρόβλημα δηλαδή της σχολικής στέγης, το 2023 δεν είχαμε ασχοληθεί όσο θα έπρεπε και γι' αυτό το λόγο καλέσαμε σε μια έκτακτη Γενική Συνέλευση τους γονείς, τα μέλη μας δηλαδή, τους συλλόγους γονέων αλλά και τους γονείς οι οποίοι δεν είναι εκπρόσωποι γενικά, να έρθουν να μας επικυροποιήσουν και να μας μεταφέρουν τα προβλήματα, την εμπειρία τους, τι ακριβώς συμβαίνει στα σχολεία τους. Μπορώ να πω ότι δεν γίναμε σοφότεροι. Αυτό που περιμέναμε, αυτό λάβαμε ως γνώση. Τα προβλήματα πάρα πολύ οξυμένα είναι, παραμένουν δηλαδή. Σε κάποια σχολεία έχουν επιδεινωθεί και πήραμε και κάποιες αποφάσεις το πώς θα το διαχειριστούμε, γιατί πρέπει κάποια στιγμή, κυρία Δουλγεράκη, να μπαίνουν κάποια πράγματα σε μία σειρά. Δηλαδή το πώς θα το διαχειριστείτε. Δεν έχουμε καμία αυταπάτη ότι τα προβλήματα σχολικής στέγης, κυρία Δουλγεράκη, θα λυθούν απευθείας. Και θα σας πω γιατί δεν έχουν καμία αυταπάτη. Γιατί το πρόβλημα στη σχολική στέγη παραμένει το ίδιο εδώ και τουλάχιστον 40-30 χρόνια. Δηλαδή, θα σας μεταφέρω μια εμπειρία η οποία είναι λίγο σοκαριστική άμα τη σκεφτεί κάποιος. Σε νηπιαγωγείο στο Δήμο Αλικανασού υπάρχουν containers. Μας μετέφερε λοιπόν γονέας ότι η γυναίκα του πήγαινε στα ίδια ακριβώς containers και έκανε μάθημα και το ίδιο έχουν κάνει και τα τρία παιδιά. Άρα καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το πρόβλημα στη σχολική στέγη είναι διαχρονικό, δεν είναι τωρινό. Απλά τα τελευταία 10-15 χρόνια έχει οξυθεί πάρα πολύ. Δηλαδή εκεί που ούτως ή άλλως δεν φτιαχνόντουσαν πολλά σχολεία, γιατί δεν συμφέρουν τα σχολεία δεν έχουν ανταπόδοση, δεν έχουν να προσφέρουν κάτι ουσιαστικό όσο αφορά κέρδος δηλαδή, γιατί τα πάντα στη ζωή μας και στην πολιτική και στην κοινωνική μετρώνται με το κόστος όφελος και τα σχολεία δεν έχουν μόνο κόστος. Λοιπόν, τα τελευταία 10-15 χρόνια βλέπουμε ότι με την υποχρηματοδότηση, με την υποστελέχωση πολλών υπηρεσιών του Δήμου, από τότε δηλαδή που πέρασε από τον περίφημο οργανισμό σχολικών κτηρίων, πέρασε στην ΚΤΥΠ ΑΕ και αυτά μετά μεταφερθήκανε στην ευθύνη των Δήμων, το πρόβλημα έχει οξυνθεί. Δηλαδή βλέπουμε πολλές φορές απλά προβλήματα να παραμένουν άλυτα και αυτά να οξύνονται. Δηλαδή, οι συντηρήσεις δεν γίνονται όπως πρέπει, μικρά προβληματάκια σε όλα τα σχολεία, ακόμα και στα πιο καινούρια. Αυτό κάποια στιγμή θα πρέπει λοιπόν να αρχίσει να αλλάζει. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα σε συγκεκριμένα σχολεία, τα οποία θα πρέπει λοιπόν να τα αντιμετωπίσουμε. Μιλάμε πάντα για σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και εντοπίζεται ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα ή σε μεγαλύτερο ποσοστό έχει να κάνει με τα νηπιαγωγεία.
Κοιτάξτε, προβλήματα, ας πούμε, όσο αφορά τα νηπιαγωγεία, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, κύριε Δουλγεράκη, γιατί πολλά από αυτά είναι μισθωμένα. Και είναι μισθωμένα, δηλαδή, και σε κτίρια τα οποία δεν πληρώνουν τις προϋποθέσεις. Δηλαδή, εδώ στη γειτονιά μας, ας πούμε, είναι το 37, νομίζω, το νηπιαγωγείο, το οποίο είναι σε υπόγειο. Υπάρχει, ας πούμε, νηπιαγωγείο Βασιλιάς, το οποίο περνάς μέσα από πολυκατοικία. Γενικά καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα στα μισθωμένα. Το μεγάλο πρόβλημα που αφορά τα μισθωμένα κτίρια και με κορυφή του παγόβου είναι το τρίτο ΕΠΑΛ, είναι ότι πολλές από αυτές τις συμβάσεις από αυτά τα μισθωτήρια έχουν λήξει. Ο Δήμος δεν μπορεί να κάνει αυξήσεις μισθωμάτων. Όπως όλοι γνωρίζουμε, γιατί το βιώνουμε καθημερινά, δεν ζούμε έξω από αυτή την κοινωνία, από αυτόν τον κόσμο. Βλέπουμε τα ενίκια έχουν πάρει όχι απλά την άγουσα, αλλά έχουν εκτοξευτεί οι τιμές. Άρα υπάρχει μεγάλη ζήτηση για στέγη. Άρα είναι πολύ πιθανόν πολλά από αυτά τα μισθωμένα κτίρια να αντιμετωπίσουν νηπιαγωγεία, είτε όπως είναι το 31 το δημοτικό ή όπως είναι το 3ο ΕΠΑΛ, τα οποία βρίσκονται σε διαδικασία έξωσης. Άρα υπάρχει μεγάλη περίπτωση πολλά από αυτά τα σχολεία να μείνουν άστεγα. Γιατί οι ιδιοκτήτες θα ζητήσουν τα ακίνητα για εκμετάλλευση, για ιδία εκμετάλλευση. Λοιπόν, αυτό δείχνει πώς ακριβώς δεν υπάρχει κανένα πλάνο εδώ και χρόνια που να λέει ότι εντάξει, okay, έχω νοικιάσει ένα νηπιαγωγείο γιατί είχα ανάγκη εκείνη τη στιγμή. Τι πρόγραμμα έχω να φτιάξω όμως στο μεσοδιάστημα ένα καινούριο κτίριο? Κανένα. Μένουν εκεί πέρα τα μισθωμένα. Αυτή τη στιγμή πολλά, εγώ νομίζω ότι εμείς σαν Ένωση πιστεύουμε ότι θα είναι το επόμενο μεγάλο πρόβλημα που θα έχει να αντιμετωπίσει η Δημοτική Αρχή, αλλά και οι γονείς οι οποίοι θα βρεθούν κάποια στιγμή να βρίσκονται στο δρόμο τα νηπιαγωγεία. Και δεν θα υπάρξει καμία λύση. Γιατί να σημειώσω εδώ, κύριε Δουλγεράκη. Εξαιτίας της λήξης των μισθωτηρίων, όπως λέτε, τα ενίκια τα οποία αυξάνονται, μισθωτήρια που δεν υπογράφονται και μπαίνουν στη διαδικασία της έξωσης. Αυτό λέτε. Αυτό λέμε, ότι θα υπάρξει μεγάλο πρόβλημα. Και το άλλο μεγάλο πρόβλημα, αυτό ήθελα να πω τώρα, είναι ότι οι προδιαγραφές για να νοικιαστεί και να μισθωθεί ένας χώρος και να λειτουργήσει νηπιαγωγείο είναι πολύ περισσότερο αυστηρές. Από το 2012, αν δεν κάνω λάθος, με την κυριολογική έκθεση. Και σωστά είναι αυστηρές. Μα είναι δυνατόν να μας λέτε τώρα για containers νηπιαγωγείο, για υπόγειο νηπιαγωγείο, περνάς και πας σε ένα σχολείο μέσα από την είσοδο μιας πολυκατοικίας, μισθωτήρια που λήγουν, και εκείνη την εποχή ό,τι μεγάλο υπήρχε στις γειτονιές σε καφενείο, τζαμαρίες κλπ, αλουμίνια, εκεί είναι τα παιδιά, ναι. Σωστά. Σε συνθήκες θα τολμήσω να πω το λιγότερο άθλιες πολλές φορές. Να καλημερίσουμε μαζί και τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Περισσινάκη, να είναι στη γραμμή γιατί σας ακούει. Καλημέρα σας, κύριε αντιδήμαρχε. Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακρότες. Δύο κουβέντες να ολοκληρώσει ο κύριος Δουλουφάκης και σας ακούει, γιατί δεν ξεχνάμε ότι είναι και επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης στο Δήμο Ηρακλείου, οπότε έχει αυτή τη διπλή ιδιότητα και οπότε νομίζω ότι όλα αυτά θα συζητηθούν κάποια στιγμή και στο Δήμο. Για συνεχίστε λοιπόν, κύριε Δουλουφάκη. Τα παραδείγματα είναι πολλά. Π.χ. ας πούμε ένα τελευταίο παράδειγμα που θα μπορούσα να θέσω είναι στο σχολείο που μας φιλοξενούσε χθες, το Καπετανάκιο, το πολύ, πολύ συζητημένο Καπετανάκιο, και όλοι γνωρίζουμε γιατί μετά από πόσους κόπους και μετά από πόσες διεκδικήσεις κατάφερε να φτιαχτεί. Σε αυτό λοιπόν το σχολείο, κύριε Δουλγεράκη, υπάρχουν 7 αίθουσες οι οποίες είναι υπόγειες. Και όχι μόνο είναι υπόγειες, αλλά είναι και πάρα πολύ χαμηλές. Δηλαδή, εμείς αναρωτιόμαστε πώς γίνεται να έχουν πάρει και άδεια. Λοιπόν, δεν είναι μόνο αυτό όμως, είναι πάρα πολλά τα προβλήματα. Το πρόβλημα της σχολικής στέγης είναι οξυμένο. Εμείς, κοιτάξτε να δείτε, δεν είμαστε απαραίτητα απέναντι σε οποιονδήποτε θα δώσει μια λύση ή θα πει, ξέρετε κάτι, ναι, το πρόβλημα είναι οξυμένο. Θέλουμε όμως να διεκδικήσουμε από το κράτος αυτά που μας χρωστάει. Και τι μας χρωστάει? Μας χρωστάει χρηματοδοτήσεις για να φτιαχτούν καινούρια σχολεία, για να συντηρηθούν τα ήδη υφιστάμενα. Πάμε να τα διεκδικήσουμε. Εμείς θα είμαστε μαζί τους. Αλλά βλέπουμε όμως, γιατί αυτό φαίνεται, ότι εδώ και δεκαετίες υπάρχει ένα οξυμένο πρόβλημα, το οποίο όλοι, ενώ το αναγνωρίζουν, δεν κάνουν τίποτα. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα είπατε ότι θα υπάρξουν ή υπάρχουν για εσάς προτάσεις για το πώς θα πρέπει να κινηθείτε. Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο θα μπορέσει, αν ακούσουμε 1, 2, 3, 4 είναι οι προτάσεις, να μπει στην κουβέντα και ο κύριος Περισσινάκης, που φαντάζομαι σας ακούει προσεκτικά.
Εμείς αυτό που θέλουμε, κυρία Δουλγεράκη, είναι θα προσπαθήσουμε να θα ζητήσουμε, δηλαδή σαν Ένωση Γονέων, να γίνει ένα δημοτικό συμβούλιο που θα έχει σαν μοναδικό θέμα τη σχολική στέγη, ώστε να μπορεί να συζητηθεί διεξοδικά, να ακουστούν όλες οι απόψεις, να κατατεθούν προβλήματα, τουλάχιστον τα πιο σημαντικά, και να μπορούμε λοιπόν να καταγραφούν και να πάρουν θέση και όλοι οι εμπλεκόμενοι στο Δήμο. Για να μπορούμε να ξεκινήσουμε από εκεί και να συζητάμε ουσιαστικά πλέον και το πρόβλημα της σχολικής στέγης. Επίσης, ένα μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει σε πολλά σχολεία, και δεν νομίζω ότι μπορεί να το διαψεύσει ο κ. Πεσινάκης, είναι ότι δεν έχουν πιστοποιητικά πυρασφάλειας. Μάλιστα. Αυτό θα πρέπει εμείς θα προτρέψουμε τους συλλόγους γονέων σιγά σιγά να αρχίζουν να ζητάνε τα πιστοποιητικά πυρασφάλειας. Είναι δυνατόν να μην υπάρχουν πιστοποιητικά πυρασφάλειας στα σχολεία? Νομίζω, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Περισσυνάκη, ότι εδώ το θέμα πραγματικά καίει, γιατί μιλάμε για τα παιδιά μας, έτσι, και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κάνουν μάθημα ή έχουν την πρώτη τους επαφή με την εκπαίδευση, με το σχολείο, κυρίως νηπιαγωγία. Νηπιαγωγία, δημοτικά, τα ακούσατε τα υπόλοιπα από τον κύριο Δουλουφάκη, για να μην τα επαναλαμβάνω. Παρακαλώ να σας ακούσουμε. Ναι, να ξεκινήσω λοιπόν από το γεγονός ότι και εμείς ζούμε μέσα στον ίδιο χώρο, γνωρίζουμε πολύ καλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα σχολεία και έχουμε τη διάθεση να παρέμβουμε. Χαίρομαι που ο κύριος Δουλουφάκης ανακοινώνει ότι θέλει να προχωρήσει σε μια διεκδίκηση ανέγερσης νέων σχολικών κτηρίων και επισκευής ή διόρθωσης όλων αυτών των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε. Δεν διαφωνούμε, συμφωνούμε απόλυτα σε αυτό. Το γεγονός όμως ότι η πολιτεία όλα αυτά τα χρόνια, θα έλεγα την τελευταία 20ετία, δεν διαθέτει πόρους για την ανέργεση νέων σχολικών μονάδων, είναι κάτι που το γνωρίζουμε όλοι μας και παρόλα αυτά είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και πρέπει να περάσουμε σε διεκδίκηση. Να πω τώρα για τη δημοτική αρχή, τη δική μας. Ποιοι είναι οι στόχοι, ποιοι είναι οι προσανατολισμοί? Καταρχήν θα διεκδικήσουμε αυτά που είπε ο κ. Δουλουφάκης. Σε αυτό είμαστε κάθετοι. Και θέλουμε κι εμείς να υπάρξει ένα νέο πρόγραμμα ανέγερσης σχολικών μονάδων. Για παράδειγμα, βλέπουμε ότι στην Αλικαρνασσό υπάρχει ένα πολύ μεγάλο γυμνάσιο, το οποίο πλέον δεν μπορεί να στεγάσει τους μαθητές. Πρέπει να ξεκινήσουμε τις διαδικασίες για ανέγερση ενός δεύτερου γυμνασίου. Έχουμε διάφορα κτίρια τα οποία έχουν προβλήματα. Το Καπετανάκιο που αναφέρθηκε, να πω ότι είναι ένα ιστορικό κτίριο, στο οποίο οι παρεμβάσεις μπορούμε να κάνουμε είναι συγκεκριμένες. Γνωρίζω εκεί το πρόβλημα που υπάρχει στο υπόγειο, αλλά δεν έχουμε τη δυνατότητα της πλήρους ανακατασκευής. Αντιλαμβάνεστε, βρήκαμε ένα κτίριο, το διαμορφώσαμε όπως μπορούσαμε και όπως μας επέτρεπαν και οι υπόλοιπες υπηρεσίες, όπως η αρχαιολογία και όλες αυτές. Να πω λοιπόν ότι εμείς προσανατολισμόμαστε προς τρεις κατευθύνσεις. Η πρώτη είναι πίεση από την πλευρά της κυβέρνησης, της οποιασδήποτε κυβέρνησης, για να μας δώσει πόρους για ανέργεια σχολικών μονάδων. Το δεύτερο είναι ένα ήδη μεγάλο πρόγραμμα που έχουμε σε συνεργασία με τις τεχνικές υπηρεσίες επεξεργαστεί, το οποίο βλέπουμε ότι είναι του ύψους περίπου του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ και θέλουμε να το διεκδικήσουμε. Εκεί μπροστά έχει μπει ο Δήμαρχος, ο Αλέξης Καλοκαιρινός, και πιέζει τα Υπουργεία, αντίστοιχα Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Εσωτερικών και Υπουργείο Παιδείας, προκειμένου να δοθεί χρηματοδότηση για να περάσουμε σε μια σημαντική αναβάθμιση των σχολικών μονάδων. Ο τρίτος προσανατολισμός είναι η πίεση για αύξηση των πόρων για τις λειτουργικές δαπάνες, γιατί μέσω των επιτροπών της σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, οι οποίες σημειωτών κάνουν πολύ καλή δουλειά, βρίσκονται όλες οι παρατάξεις μέσα και οι αποφάσεις είναι ομόφωνες, γιατί όλοι στοχεύουμε προς το μέλλον των παιδιών μας, είναι να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε πόρους και να επενδύσουμε πόρους στα σχολεία, κυρίως στοχεύοντας στην καθημερινότητα των σχολείων. Γιατί αυτοί οι οποίοι δίνουν τον καθημερινό τους σε αυτό, οι εκπαιδευτικοί,
στα σχολεία έχουν συνεχώς διαρκείς ανάγκες και εμείς προσπαθούμε να τις καλύψουμε. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν είναι το πρόγραμμά μας. Ωραία, αυτό είναι το τρίπτυχο. Μισό λεπτό τώρα, κύριε Περισσυνάκη. Λίγο σας παρακαλώ πάρα πολύ για να μείνω σε αυτά τα οποία λέει ο κύριος Δολφάκης. Αν έχετε τη μεγάλη καλοσύνη, λέστε μου τις απορίες μου. Φαντάζομαι θα είναι απορίες και του κυρίου Δολφάκη κατ' επέκταση. Κρατάω αυτό που είπατε, ότι θα διεκδικήσετε και μάλιστα επιτακτικά όσα πρέπει να διεκδικήσετε για την ανέγερση νέων σχολικών κτηρίων, και ότι επίσης έχει μπει μπροστά ο Δήμαρχος για να διεκδικηθούν συγκεκριμένα κονδύλια σε ό,τι έχει να κάνει με τη συντήρηση της σχολικής στέγης, την ευθύνη της οποίας έχει η εκάστοτε δημοτική αρχή. Σε όλη την Ελλάδα είναι αυτό. Ρωτάω λοιπόν το εξής. Επειδή μιλάει για συγκεκριμένα πράγματα ο κύριος Δολφάκης, δηλαδή για παλιά κτίσματα τα οποία δεν διαθέτουν ούτε καν πυρασφάλεια, για παλιά κτίσματα, παλιά καφενεία που νοικιάζονταν πριν από πάρα πολλά χρόνια για να φιλοξενήσουν παιδιά, για μισθώματα τα οποία έχουν λήξει και δεν ανανεώνονται εξαιτίας του γεγονότος ότι ανεβαίνουν υπερβολικά και τα ενίκια, και υπάρχουν ήδη σχολεία τα οποία είναι υποκαθεστώς έξωσης, και ότι εδώ φοβάται, όπως είπε πριν από λίγο, ότι θα γιγαντωθεί αυτό το κύμα για σχολεία τα οποία είναι στα υπόγεια, παιδιά του νηπιαγωγείου που κάνουν μάθημα σε υπόγεια, ή είσοδο σχολείου που μπαίνει μέσα από πολυκατοικία, από την είσοδο πολυκατοικίας. Εδώ, μέσα σε αυτή την διεκδίκηση που γίνεται από τη Δημοτική Αρχή, υπάρχει η εικόνα και η πρόβλεψη όπου μπορούν άμεσα να διορθωθούν, να αλλάξει στέγη κλπ. Τα παιδιά να φύγουν από τέτοιες ακατάλληλες συνθήκες? Ναι, αλλά για να ακριβολογούμε και για να μην μεταφέρουμε μία διαφορετική εικόνα στον ακροατή που δεν γνωρίζει, θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα, αλλά δεν είναι του μεγέθους αυτού. Υπάρχουν κάποια όντως μισθωμένα κτίρια στο κέντρο, στα οποία έχουμε επαναλάβει προκηρύξεις για ανανέωση χώρου ή για εξέβρεση νέου χώρου οι προηγούμενες διοικήσεις, και από ό,τι είδαμε οι διαγωνισμοί καταλήγουν να είναι άγονοι. Πολύ απλά για το γεγονός ότι στο κέντρο της πόλης δεν μπορούμε να βρούμε τέτοια κτίρια. Αναγκαζόμαστε λοιπόν να παραμένουμε στα υφιστάμενα, στα οποία δεν μπορεί εύκολα να γίνει έξωση, γιατί ο νόμος, από ό,τι γνωρίζω, προστατεύει την εκπαιδευτική μονάδα και μπορεί η εκπαιδευτική μονάδα να παρατείνει την παραμονή της στο συγκεκριμένο κτίριο έως και 15 χρόνια. Από ό,τι θυμάμαι, δεν είμαι υπεύθυνος γι' αυτό, είναι υπεύθυνη η νομική υπηρεσία του Δήμου. Όμως το γεγονός του συνεχούς ψαξίματος για ανέβρεση μιας νέας σχολικής θέσης υπάρχει, ιδιαίτερα στο κέντρο της πόλης όπου έχουμε μισθωμένα κτίρια. Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα, έχουμε κάποιες περιπτώσεις, αλλά ευτυχώς, ας μην τις γενικεύουμε, στο 80-90% των σχολικών μονάδων τα πράγματα δεν είναι απογοητευτικά, είναι απλά, θα πρέπει να κάνουμε μικρές παρεμβάσεις για να μπορέσουμε να έχουμε έτσι κάποια βελτίωση των υπηρεσιών. Δεν είναι όμως της περιγραφής αυτής το σύνολο. Έχετε την καλοσύνη να μου επαναλάβετε το ποσοστό που είπατε, σε ποσοστό? Πιστεύω ότι το περίπου, το λέω χωρίς να είμαι αναλυτικός, περίπου 85% των σχολικών μονάδων βρίσκονται σε αξιοπρεπέστατη κατάσταση. Μάλιστα. Κύριε Δουλουφάκη, παρακαλώ, ακούσατε τον Αντιδήμαρχο. Ναι, λοιπόν, καταρχάς να πω ότι σε όλες τις συναντήσεις που κάνουμε, επειδή πολλές φορές έρχονται γονείς οι οποίοι είναι και οι ίδιοι εκπαιδευτικοί, συνεχώς τονίζουμε ότι και οι ίδιοι δουλεύουν μέσα σε συνθήκες και σε κτίρια τα οποία είναι επισφαλή. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω και να μου απαντήσει ο κ. Περσινάκης. Όταν λέμε διεκδίκηση, να διεκδικήσουμε πόρους, τι ακριβώς εννοούν και ποιους πόρους σε ποιους πόρους ακριβώς αναφέρονται? Γιατί, κοιτάξτε να δείτε, κύριε Δημητράκη, για τη συντήρηση, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Θα εξηγήσετε όμως σε ό,τι έχει να κάνει με τους πόρους, γιατί είναι δύο τα θέματα, ανέγερση νέων σχολείων ή συντήρηση των ήδη υφιστάμενων σχολικών μονάδων. Γιατί και ο χρόνος δεν είναι απεριόριστος και δεν θα μπορεί να σας απαντήσει ο αντιδήμαρχος.
Ναι, όχι, γιατί όταν μιλάμε για διεκδίκηση, μιλάμε τώρα για δανεισμό, όπως διάφορα προγράμματα Τρίτσης ή Φιλόδημος. Δηλαδή, ουσιαστικά, για τα σχολεία τα οποία οφείλει το κράτος να φτιάξει, ο Δήμος Ηρακλείου τα δανείζεται αυτά τα λεφτά. Γιατί αυτά όλα είναι δανειακές συμβάσεις, κύριε Δουλειαρά, και αυτό θα πρέπει να το γνωρίζει ο κόσμος. Άρα, όταν λέμε για διεκδίκηση, μιλάμε για επενδυτικά εργαλεία, μιλάμε για δανειακές συμβάσεις, οι οποίες δηλαδή θα μας δανείσουν για να φτιάξουμε σχολεία. Να είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεύτερον, όσον αφορά τις σχολικές επιτροπές, είναι γνωστή η πρόθεση της κυβέρνησης να μειώσει τα κονδύλια στις επιτροπές και να κάνει ουσιαστικά τους διευθυντές manager. Δηλαδή θα διαχειρίζονται ένα σχολείο με τη λογική πόσα λεφτά αυτό θα μπορεί να φέρει ο διευθυντής μέσα από χορηγίες, μέσα από συνεργασίες κτλ. Κτλ. Και βάζει μέσα. Βάζει μέσα στο παιχνίδι και τους λόγους γονέων. Ένα θέμα το οποίο έχουμε στο παρελθόν αναλύσει και πει πάρα πολλές φορές. Παρακαλώ να δώσετε την απάντηση, κύριε Περισσυνάκη, για να μπορώ να σας αποδεσμεύσω και τους δύο. Κοιτάξτε, επειδή ο κύριος Δουλουφάκης έχει μια συγκεκριμένη οπτική ιδεολογική που βλέπει τα πράγματα, θα διαφωνήσω στην προηγούμενη τοποθέτησή του, αλλά έχω να πω τα εξής. Προσέξτε. Καταρχήν. Ο κύριος Δουλουφάκης είναι ο πρόεδρος της Λαϊκής Εισπύρωσης, ο αρχηγός της παράταξης. Οπότε μπορεί αυτά τα θέματα να τα φέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως πολύ σωστά νομίζω προείπε στην αρχή της κουβέντας, να τα συζητήσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Να μην τα συζητάμε σε μια εκπομπή η οποία είναι περιορισμένου χρόνου και μπορεί να δημιουργηθούν και λάθος. Γιατί το Δημοτικό Συμβούλιο δεν είναι περιορισμένου χρόνου, δεν έχει χρόνο αρχής λήξης. Μπορούμε να αφιερώσουμε και μία και δύο και τρεις συνεδριάσεις στο να το ίδιο γίνεται και στις εκπομπές, αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Όμως, ακούστε κυρία Δουλγεράκη, το σημαντικό πρόβλημα είναι ότι θα πρέπει να προσεγγίζουμε τα θέματα που προκύπτουν με θετική διάθεση. Δηλαδή, όπως είδατε, η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να καταλύει, να αυξάνει, να περιορίζει κονδύλια ή επιτροπές ή οτιδήποτε επιθυμεί. Είναι κυβέρνηση και μπορεί να νομοθετεί. Εμείς όμως, από την άλλη πλευρά, μπορούμε να βελτιώνουμε την υφιστάμενη κατάσταση. Μην ξεχνάτε ότι μόλις βγήκε ο νόμος περί κατάργησης των σχολικών επιτροπών, οι οποίες όντως καταργήθηκαν σε όλη την Ελλάδα, υπήρχαν κάποιοι δήμοι, ανάμεσα στους οποίους και ο δικός μας, οι οποίοι αντιστάθηκαν και με επιχειρήματα ζήτησαν να παραμείνουν οι σχολικές επιτροπές στο Δήμο Ηρακλείου, όπως λειτουργούσαν μέχρι τώρα. Γιατί οι σχολικές επιτροπές είναι ίσως το πιο ευέλικτο όργανο που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε ένα Δήμο που μπορεί να προσφέρει λύσεις άμεσα, την επόμενη μέρα. Χωρίς να περνάμε από το γραφειοκρατικό σύστημα των διαγωνισμών, των προμηθειών, των έργων και όλα αυτά που όλοι μας γνωρίζουμε ότι κάνουν πολλές φορές 3 μήνες, 5 μήνες, 6 μήνες και χρόνο, και αν υπάρχουν και στάσεις δεν γίνονται και ποτέ. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα ευέλικτο όργανο. Η κυβέρνηση το αποδέχτηκε και απάλλαξε την κατάργηση για συγκεκριμένους δήμους, ανάμεσα στους οποίους και ο δικός μας. Άρα λοιπόν έχουμε κερδίσει αυτή τη μάχη. Οι μάχες δίνονται σιγά σιγά και μπορούμε να προχωρήσουμε στο μέλλον με αισιοδοξία. Τώρα, κανείς δεν μπορεί να προκρίνει τι θα νομοθετήσει αύριο μια κυβέρνηση. Ούτε κι εγώ μπορώ να το κάνω, άρα δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό το, το ερώτημα που θέτει ο κύριος Δουλουφάκης, το οποίο είναι περισσότερο, θα έλεγα, πολιτικό ή μπορώ να χρησιμοποιήσω και τον όρο φιλοσοφικό. Έτσι. Δεν εκφράζει όμως τη σημερινή κατάσταση, την οποία γνωρίζουμε ότι φιλοσοφική. Επιτροπές και οι σχολικές επιτροπές στο Δήμο Ηρακλείου λειτουργούν κανονικά. Τουλάχιστον μέχρι τη λήψη μιας άλλης απόφασης. Μα να σας ρωτήσω το εξής. Τι θα πει είναι φιλοσοφικό το ερώτημα. Εσείς μιλάτε ότι η δική σας η εκτίμηση είναι από τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν ότι το 85% περίπου των σχολικών μονάδων στο Δήμο Ηρακλείου είναι σε αξιοπρεπή κατάσταση και την ίδια ώρα έρχεται η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών του Δήμου Ηρακλείου και λέει ότι τα προβλήματα είναι οξυμένα και σε αρκετές περιπτώσεις βλέπουμε ότι τα πράγματα επιδεινώνονται. Το ένα δεν έρχεται να συμβαδίσει με το άλλο. Άρα πώς μπορεί να είναι φιλοσοφικό το ερώτημα? Δεν διαφωνώ με το γεγονός ότι η Ένωση Γονέων αναλύει προβλήματα που υπάρχουν στα σχολεία. Θεωρώ όμως ότι ίσως είναι υπερβολική σε κάποιες διαπιστώσεις της.
και ίσως είναι υπερβολική το λέω, δεδομένου ότι από ό,τι γνωρίζω στις συνελεύσεις της Ένωσης Γονέων δεν συμμετέχουν όλοι οι εκπρόσωποι από όλα τα σχολεία. Συμμετέχουν από κάποια σχολεία, αλλά θα ήθελα και εγώ να μάθω, όπως με ρωτήσατε πριν για το ποσοστό, θα ήθελα να μάθω λοιπόν και εγώ σε ποιο ποσοστό συμμετέχουν οι σύλλογοι γονέων και κυβερνών στις συνελεύσεις της Ένωσης Γονέων. Γιατί αυτό θα αποτυπώσει και την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα, κύριε Περσινάκη, είναι ότι στις συνελεύσεις μας συμμετέχουν όλοι οι γονείς. Όλοι οι γονείς καλούνται. Δεν καλούνται μόνο οι σύλλογοι. Αλλά πέρα από αυτό, για να μην αποφεύγουμε και την ουσία, θέλω να μου πείτε σε πόσα σχολεία υπάρχει πιστοποιητικό πυρασφάλειας. Γνωρίζετε? Ευχαρίστως. Δεν ανήκει στη δικιά μου αρμοδιότητα, αλλά ευχαρίστως να το διερευνήσω. Αυτά τα θέματα που έχουν να κάνουν με τεχνικά προβλήματα τα διαχειρίζονται οι τεχνικές υπηρεσίες. Ευχαρίστως όμως. Στο δικό μου το σχολείο, πούμε, δεν υπάρχει πιστοποιητικό πυρασφάλειας. Μόλις. Που είναι ένα από τα καινούρια. Θεωρητικά δεν έχει προβλήματα. Για ποιο σχολείο λέτε? Το 15ο Δημοτικό Σχολείο. Ωραία, μπορώ να το διερευνήσω, να δω με ακρίβεια και να σας δώσω ακριβείς απαντήσεις. Εμείς δεν κρύβουμε κάτι, απλά αγωνιζόμαστε συνεχώς. Όχι, κύριε Πεσινάκη, βάζετε πλάτη. Επιλύσουμε προβλήματα. Δεν κρύβουμε τίποτα, κύριε Δουλουφάκη. Πάντως η αλήθεια είναι, και το λέω και στον κύριο Δουλουφάκη και στον κύριο Περσινάκη εξαιτίας των αναφορών σας, κύριε Περσινάκη, γιατί σας γνωρίζουμε, ότι και ξέρουμε επίσης το δικό σας το λόγο, ότι είσαστε εκείνος ο οποίος λέτε ότι υπάρχουν προβλήματα τα οποία δεν έχουν ούτε χρώμα, ούτε κόμμα, ούτε τίποτα. Και ένα από αυτά είναι η παιδεία. Οπότε αυτό το οποίο είπατε πριν από λίγο, έτσι και πολιτικά που πρόσκειται κάποιος ο οποίος παλεύει για το παιδί του, δώστε μου τη δυνατότητα να σας πω ότι εσείς τουλάχιστον, επειδή άλλα πράγματα προασπίζεστε, μην το λέτε, γιατί μας έχετε μάθει να λέτε ότι υπάρχουν πράγματα στη ζωή μας που δεν έχουν χρώματα και κόμματα. Εσείς μας το έχετε μάθει ή το έχετε κάνει, αν θέλετε, πράξη. Φυσικά συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, πλην όμως θα ήθελα τα στοιχεία που δίνει ο κύριος Δουλουφάκης να είναι περισσότερο ακριβή, να μην κάνει αυθαίρετες γενικεύσεις, γιατί όλα τα σχολεία έχουν πρόβλημα, όλα τα σχολεία δεν έχουν τόνα, όλα τα σχολεία μάλλον είναι αυθαίρετες γενικεύσεις οι οποίες δεν οδηγούν πουθενά. Εμείς αυτό που κάνουμε καθημερινά είναι να ασχολούμαστε με την κάθε μονάδα ξεχωριστά. Κάθε μέρα δεχόμαστε δεκάδες, εκατοντάδες τηλέφωνα και κάνουμε παρεμβάσεις. Είμαστε όλη τη μέρα μπροστά από τα πραγματικά προβλήματα. Τα οποία κάνετε κάθε μέρα εκατοντάδες παρεμβάσεις για τους λόγους που είπαμε, κύριε Δουλουφάκη, γιγαντώνονται για τους λόγους που είπαμε. Έλλειψη πιστώσεως, έλλειψη προγράμματος ανέγερσης σχολείων, το οποίο όμως δεν βασίζεται στη δικιά μας αδύνατη παρέμβαση, αλλά μάλλον σε μια ευρύτερη κυβερνητική απροθυμία επιχορήγησης. Όμως είμαστε καθημερινά εκεί πάνω από τα σχολεία. Δεν κάνουμε θεωρητικές γενικεύσεις, ούτε βγάζουμε λόγους μπροστά από πολίτες που ενδεχομένως να θέλουν να ακούσουν κάτι διαφορετικό. Εμείς είμαστε εκεί στην πράξη. Εγώ κάθε μέρα επισκέπτομαι σχολεία τα οποία μου δείχνουν τα προβλήματά τους. Τη βρύση που χάλασε, την αίθουσα που θέλει επισκευή, το χρωματισμό, την ταράτσα που στάζει, και κάνουμε άμεσες παρεμβάσεις. Αυτή είναι η κυρίαρχη διαφορά ανάμεσα στο θεωρητικό λόγο και στην πράξη, στην καθημερινότητα, σε αυτή που ζούμε όλοι μας. Μάλιστα, μια τελευταία κουβέντα, κύριε Δουλουφάκη, γιατί έχω περάσει το χρόνο μου. Ναι, συγγνώμη. Θα τολμούσα να πω ότι, εντάξει, όπως τα λέει ο κύριος Πεσινάης, από τη μια αναγνωρίζω ότι υπάρχουν εκατοντάδες προβλήματα, από την άλλη σχολική στέγη είναι μια χαρά. Αναγνωρίζει, ας πούμε, ότι εμείς απευθυνόμαστε σε ένα περιορισμένο ακροατήριο, αλλά πολλές φορές έρχονται οι ίδιοι γονείς και μας λένε ότι υπάρχει πρόβλημα εδώ, υπάρχει πρόβλημα εκεί. Οι ίδιοι γονείς στους συλλόγους γονέων δέχονται καθημερινά πιέσεις από τους διευθυντές, οι οποίοι τους ζητάνε να φτιάξουν πράγματα, και τα παραδείγματα είναι πάρα πολλά, και εμείς θα τα συγκεντρώσουμε, κύριε Δουλιαράκη, σαν Ένωση Γονέων, γιατί πολύ σωστά είπατε. Ξέρετε κάτι, εμείς παλεύουμε για τα παιδιά μας. Όπως λέει ο κύριος Περσινάκης ότι είναι καθημερινά στα σχολεία, έτσι και οι σύλλογοι γονέων, οι γονείς αυτοί, πηγαίνουν με το φιλότιμο, με την προσπάθεια
και με την διάθεση να αγωνιστούν για ένα καλύτερο σχολείο. Δεν το κάνουν, το κάνουν αμυστή, το κάνουν από το υστέρημα του χρόνου τους. Τρέχουν να φτιάξουν εκδηλώσεις, να παλέψουν πολλές φορές να αντιμετωπίσουν προβλήματα που υπάρχουν στα σχολεία, και αυτό το κάνουν με όλη την καλή διάθεση. Και εμάς έρχονται καθημερινά πάρα πολλά προβλήματα, τα οποία θα τα καταγράψουμε, αφού θέλει στοιχείο ο κύριος Πεσινάκης, γιατί εμείς δεν είναι, εγώ αυτή τη στιγμή μιλάω σαν ένωση και ακολουθεί μαθητών. Το Δημοτικό Συμβούλιο. Νομίζω ότι το είπατε, ότι αυτό το οποίο σωστά θα ζητήσετε είναι Δημοτικό Συμβούλιο αμυγός με τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις κτηριακές υποδομές. Νομίζω αυτό κρατάω, είπατε και αλλά οι δύο και δεσμευτεί. Ξέρει ο κόσμος, κύριε Δουλειαράκη, στα σχολεία. Μα για τα παιδιά μας μιλάμε, κύριε Δουλουφάκη, τώρα. Εκτός όλων των υπολείπων που είπαμε πριν από λίγο. Για τα παιδιά σας μιλάμε, για τα παιδιά μας μιλάμε. Οπότε περιμένουμε και από τις δύο πλευρές τα στοιχεία τα οποία συγκεντρώνονται αυτή την ώρα για να δούμε ποια είναι η κατάσταση. Εσείς λέτε οξυμένα τα προβλήματα. Αξιοπρεπέστατη εικόνα των σχολείων, 85% λέει ο κύριος Περισσυνάκης. Ορίστε. Αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να κρατήσω αυτό ακριβώς, γιατί θα ήθελα να είμαι ενωτικός. Δεν μας χωρίζουν τα προβλήματα, μας ενώνουν και προσπαθούμε να τα λύσουμε. Θα ήθελα πραγματικά να μπορέσουμε να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις για κάθε πρόβλημα που υπάρχει σε οποιοδήποτε σχολείο, από το πιο μικρό ως το πιο μεγάλο. Αυτό είναι και ο στόχος μιας δημοτικής αρχής. Αυτό είναι το καλύτερο αρχή, που ακούστηκε μέχρι στιγμής. Η δημοτική αρχή επιδιώκει να επιλύει προβλήματα στο μέγεθος όμως που τις επιτρέπουν και οι γενικότερες. Αυτό είναι το καλύτερο που ακούστηκε μέχρι στιγμής. Θα διαφωνήσω με το τελευταίο. Η δουλειά σας είναι, γι' αυτό είσαστε εκεί ψηφισμένοι ή εκλεγμένοι. Εκεί βρίσκεστε να διεκδικείτε και να κάνετε πάντα το καλύτερο. Σας ευχαριστώ και τους δύο. Καλημέρα σας. Και οι δύο εκλεγμένοι είστε βεβαίως. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε. Καλημέρα.